Και τώρα βεβαίως, μετά από αυτή την πολύ χαρούμενη στιγμή, έχουμε και τη δυσάρεστη στιγμή που πάντα υπάρχει στο γκαλά του My Style Rocks και δεν είναι άλλη από την αποχώρηση μίας εκ των κοριτσιών που διαγωνίζονται. Αυτό, όπως ξέρετε, κάθε φορά συμβαίνει, αφού δούμε τον πίνακα της κατάταξης με τα κορίτσια που είναι στις τρεις χαμηλότερες θέσεις βαθμολογίας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε αυτή τη φορά. Έχουμε την Βασιλική με 36,2 βαθμούς, έχουμε την Ευδοκία με 39,3 βαθμούς, η Ευδοκία όμως, ναι, πενθεί σήμερα την τελευταία μέρα που έχει ασυλία, οπότε πάμε στη Χριστιάνα με 39,6 βαθμούς και στην Εμιλία με 47,9 βαθμούς. Κορίτσια, θα σας παρακαλέσω να έρθετε. Λοιπόν, κορίτσια, Χριστιάνα μου, έχεις έρθει αρκετές φορές σε αυτή τη θέση, καθώς επίσης και Βασιλική, Εμιλία μου, είναι η πρώτη φορά. Ναι. Εδώ. Θα ήθελα να μου πεις αν το περίμενες και πώς αισθάνεσαι γι' αυτό. Το περίμενα, το είπα πριν από λίγο και στη Σελένη, της λέω ότι πιθανόν εγώ να είμαι κάτω, όχι βαθμολογικά τόσο. Αυτό που είμαι εγώ... Και αυτό που συμβαίνει τώρα είναι πολύ λίγο για όλο αυτό που είμαι. Okay. Οπότε, κορίτσια, σας παρακαλώ πάρα πολύ εμένα να μην με ψηφίσετε. Ψηφίστε τα άλλα δύο κορίτσια. Καλά, εσύ. Έτσι. Εγώ πρέπει να σου πω βεβαίως, όπως θα πω και στα κορίτσια και όπως ξέρει και ο κόσμος, ότι αυτό είναι μια απόφαση των κοριτσιών που θα συζητήσουν με τον εαυτό τους και θα σου ανακοινώσουν. Εντάξει. Πάμε λοιπόν. Η Νικόλ είναι η νικήτρια της εβδομάδας. Έχεις μία διπλή ψήφο, την οποία δίνεις σε ένα κορίτσι. Θα ψηφίσεις τελευταία και ξεκινάμε τη διαδικασία από τη Ρέινα. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι αυτό αφορά αυτή την εβδομάδα και μόνο. Οπότε αυτό σημαίνει ότι όλα τα κορίτσια θα βρεθούν σε αυτή τη θέση κάποια στιγμή. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο, Εμιλία. Δεν καταλαβαίνω βασικά και ούτε θα το αναλύσω αφού δεν θέλεις. Έχεις κάνει μία αξιόλογη πορεία. Ξέρεις ότι μου αρέσει και το στυλ σου και όλα και η Βασιλική το ίδιο με την προσπάθειά της. Παρ' όλα αυτά, έχει προσπαθήσει και η Χριστιάνα αυτή την εβδομάδα πάρα πολύ με ένα τυχές συμβάν με το τάσκ των 100 ευρώ και θα ψηφίσω τη Χριστιάνα. Τη Χριστιάνα λοιπόν. Μία ψήφο για τη Χριστιάνα, πηγαίνουμε στην Ειρήνη. Μου είναι λίγο δύσκολο, νομίζω. Θα έδινα κανονικά την ψήφο μου στην Εμιλία, αλλά λόγω της στάσης και δεν ξέρω γιατί κιόλας αυτή η συγκεκριμένη στάση. Καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβει κιόλας. Για το λόγο αυτό δίνω στη Χριστιάνα. Δύο ψήφοι λοιπόν για τη Χριστιάνα. Πάμε σε σένα, Ευδοκία. Είμαι μεταξύ της Εμιλίας και της Χριστιάνας. Είδα πράγματα αυτή την εβδομάδα και από τις δύο που με ενέπνευσαν. Θα σεβαστώ αυτό που είπες και δεν πιστεύω και ότι θα φύγεις, Εμιλία. Θα δώσω το ψήφο μου στη Χριστιάνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Τρεις λοιπόν ψήφοι για σένα. Πηγαίνουμε στην Όλγα. Δεν έχω καταλάβει πως η Εμιλία έφτασε εκεί. Δεν... Θα το έβρισκα καθόλου άδικο να σε ψήφιζα, ούτε καθόλου υποτιμητικό. Αλλά εφόσον το θέλεις έτσι και το σέβομαι, θα πάω στη Χριστιάνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Τέσσερις ψήφους λοιπόν για την Χριστιάνα. Σε ευχαριστώ, Όλγα μου. Και πάμε στη Σελένη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση μου. Απλά... θα καταλαβαίνω πολύ καλά την αντίδραση της Εμιλίας και εγώ παρέμφερος θα, η αλήθεια είναι αυτή, θα ένιωθα. Δεν θα σεβαστώ την άποψή σου, συγχώρεσέ με γι' αυτό. Θέλω να δώσω μια ψήφο σε σένα για την επανόρθωση. Αυτό. Στην Εμιλία. Στην Εμιλία λοιπόν μια ψήφος και πάμε τώρα σε σένα, Νικόλ, που έχεις τη διπλή ψήφο. Εγώ, Εμιλία, δεν πιστεύω ότι είναι υποτιμητικό να βρίσκεσαι εκεί. Όλοι συμβαίνει να έχουμε κάποια κακή εβδομάδα, λίγο κάπως να μην είχαμε, δεν ξέρω, κάποιες τέλος πάντων καταστάσεις που μας έκαναν να φτάσουμε εδώ, ίσως έλλειψη προσοχής, ίσως δεν ξέρω, οτιδήποτε. Δεν πιστεύω
με τίποτα ότι πρέπει να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση, γιατί δείχνεις πάρα πολύ δυνατά looks, πάρα πολύ ωραία. Και θα δώσω την ψήφο μου στην Εμιλία. Τις δύο. Ψήφους. Άρα έχουμε 4 ψήφους για την Χριστιάνα, 3 για την Εμιλία, καμία για τη Βασιλική μου. Χριστιάνα, συγχαρητήρια, μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου.